Η ανοχή και η αντοχή μας εξαντλήθηκε. Αυτό τονίζουν εργαζόμενοι στον επιστημισμό τουρισμό, οι οποίοι κατεβαίνουν αύριο στους δρόμους προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την προκλητική, όπως τονίζουν, αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματά τους. Στην αρνητικότητα της κυβέρνησης να θέλει να νομοθετήσει ουσιαστικά κατάργηση του 8ωρου, αλλά και στην αρνητικότητα να μην θέλει να νομοθετήσει για την κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων, όπως η υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβάσεων, όπως η στήριξη του εποχιακού προσωπικού που πραγματικά τα τελευταία 2 χρόνια την οπαθεί, θα μας βρει απέναντι. Μας αναγκάζουν να βγούμε στους δρόμους, αγωνιούμε για την επόμενη μέρα, αγωνιζόμαστε για την επιβίωσή μας. Πρέπει όλοι να δώσουν αύριο ένα δυναμικό παρόν που το σώστε με τη σειρά μας να στείλουμε μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, όπως είναι η κυβέρνηση που επιτέλους πρέπει να υλοποιήσει όλες τις εξαγγελίες που είχε κάνει το προηγούμενο διάστημα όσον αφορά για την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων στον επιστημισμό και τουρισμό. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς την περιφέρεια Κρήτης. Διεκδικούμε ασφαλείς και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας. Διεκδικούμε κανένας εργαζόμενος να μην είναι χωρίς εισόδημα, είτε βρει δουλειά είτε όχι. Απαγόρευση των απολύσεων και συλλογική σύμβαση εργασίας στον επιστημισμό. Ο κλάδος μας έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα και θα πρέπει να δείξουμε και να υψώσουμε τη φωνή μας σε όλα αυτά που ακολουθούν. Και καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν φροντερό παρόν, έτσι ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στους κυβερνώντες για να κάνουν τα αυτονόητα. Διεκδικούμε την επιβίωσή μας. Μπορεί ο τουρισμός να λέγεται ότι θα ανοίξει επίσημα στις 15 του Μάη, αλλά δεν θα ανοίξει όπως το θέλουν αυτοί. Μεταξύ άλλων, διεκδικούν την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, καθώς και να επανέλθει η ρύθμιση της μονομερούς αναστολής σύμβασης και αποζημίωση ειδικού σκοπού από τον Απρίλιο για τους εργαζόμενους με υποχρεωτικό δικαίωμα επαναπρόσληψης. Σκοπός είναι η διεκδίκηση, η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και να τονιστεί η ανάγκη στήριξης των επαγγελματιών του κλάδου του τουρισμού και της εστίασης, έτσι ώστε να επιβιώσουν μέχρι την έναρξη της επόμενης τουριστικής σεζόν. Καλούμε αύριο 11 η ώρα τους συναδέλφους μας να κατέβουν για τη διαμαρτυρία στο εργατικό κέντρο, γιατί πλέον ο κλάδος μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε πολλές απολύσεις χωρίς αποζημιώσεις. Καλούμε την κυβέρνηση να δει τους πολίτες της. Οι εποχικά εργαζόμενοι δεν έχουν άλλες αντοχές. Η διαμαρτυρία αυτή δεν θα πέσει κάτω. Αυτή τη φορά πρέπει να δούμε δράσεις, γιατί θα ακολουθήσουν αντιδράσεις. Εν όψη της νέας τουριστικής σεζόν, στέλνουν το μήνυμα ότι θα πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, καθώς και να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής και εργασίας.